Σπάικο, σύνορα Πέλλας και Κιλκής. Με βροχή και ομίχλη. Με τη Μαρία και τη Γιώτα και τις απίστευτες ιστορίες τους. Δεν ήταν μία απόφαση την οποία την πήρα και λέω φεύγω. Ήρθα για λίγες μέρες και έγινε μόνη μου. Κάποια Χριστούγεννα που βρισκόμουν στη Γουμένισσα και ετοιμάζαμε τον ξενώνα με την παρέα και τους φίλους που είχαμε ανέβει μαζί για τις γιορτές, κάπου εκεί ένιωσα ότι ήμουν έτοιμη πια να τους το πω ότι δεν θα γυρίσω μαζί τους πίσω στην Αθήνα. Δύο γυναίκες τόλμησαν να αφήσουν την έντονη ζωή της Μεγαλούπολης και να πάρουν τα βουνά για να βρουν την αλήθεια τους. Άρχισα να μου φαίνονται, ας πούμε, η ζωή στην πόλη να μου φαίνεται κάπως, να μην με γεμίζει. Να θέλω άλλα πράγματα, να θέλω περισσότερες αλήθειες, έτσι. Η 40χρονη Μαρία Μουζούρη παράτησε πριν από 8 χρόνια τα software και τα κομπιούτερ των πολυεθνικών εταιριών και έναν καλό μισθό για να ζήσει στη Γουμένισσα, στο μέρος που έβλεπε στον ύπνο της. Μαρία, πού είμαστε? Στον παράδεισο. Πραγματικά. Είμαστε στην τοποθεσία Δύο Ποτάμια. Το τοπονύμιο εδώ στη διάλεκτο που μιλάμε στην περιοχή είναι Πατάντσκα. Είναι ένα μέρος το οποίο το έβλεπε στον ύπνο σου? Κυριολεκτικά, ναι, επειδή ήμουν εδώ πιτσιρίκι διακοπές και ήταν ό,τι πιο κοντά στη φύση έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί τότε ζούσα στην Αθήνα. Ήταν από τα μέρη που ένα παιδάκι φεύγοντας για να πάει στην Αθήνα το παίρνει μαζί του στα όνειρα, στις σκέψεις. Και πώς πήρες την απόφαση? Την απόφαση την πήρα όταν συνειδητοποίησα ότι υπήρχε αντικείμενο επαγγελματικό εδώ. Ότι χρειαζόταν η περιοχή πρόθεση. Νομίζω ότι όλο αυτό που μου λες είναι ένα πρόσχημα, ότι πραγματικά πιεζόσουν πολύ στην Αθήνα. Ξεκάθαρα πιεζόμουν στην Αθήνα. Δεν μ' άρεσε το ότι έπρεπε να αγωνίζομαι τόσο πολύ να φύγω ένα Σαββατοκύριακο για να πάρω αυτό που έχω τώρα στην καθημερινότητά μου. Θυμάμαι ότι είχες βγει και σε μια εκπομπή που είχες μιλήσει πάλι για την αποφασή σου να πάρεις τα βουνά. Τότε λοιπόν δεν είχες παιδιά, σήμερα έχεις. Ναι, ναι. Τότε ακόμα ήμουν μόνη μου, έκανα ό,τι ήθελα. Και ήμουν πολύ στο βουνό. Τώρα είμαστε οικογένεια κάποια στο βουνό με τα παιδιά. Έχω δύο αγοράκια 2 και 4 χρονών. Τον άντρα μου τον γνώρισα εδώ, στο Πάικο γνωριστήκαμε. Συγκεκριμένα βρεθήκαμε τυχαία και στην κορυφή του Πάικου μερικές φορές. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι επιλέξαμε και οι δύο αυτόν τον τόπο, όχι τυχαία. Οι δεσμοί με το μέρος οικογενειακή. Όπως ο ξενώνας που ήταν πατρικό των μεταναστών παππούδων της, τον οποίο δουλεύει σήμερα. Ήταν ένα πάρα πολύ παλιό πέτρινο κτίσμα, από αυτό το, με το ωραίο το κόκκινο το τούβλο. Με τη Μαρία πηγαίνουμε βόλτα στην τεχνητή λίμνη Μεταλλίου. Εκεί που συχνά διοργανώνει πεζοπορίες για την οικογένεια και τους φίλους. Ποδηλατά θα έχεις κάνει μέσα στη βροχή? Κάνουμε ποδηλατότσαρκες, ηνοποιώ ποδηλατότσαρκες. Πηγαίνουμε από ηνοποιώ σε ηνοποιώ. Η Γουμένισσα έχει 5 επισκέψεις μαζί. Πίνεις, δηλαδή, και μετά παίρνεις το ποδήλατο και πας βολτά. Κοιτάξτε, πας να δοκιμάσεις κρασιά. Να δοκιμάσεις κρασιά, να τα πάρεις και να τα πιεις μετά. Τελευταία στάση στη μαγεία της φύσης. Εκεί που η Μαρία κάνει πάντα σαν μικρό παιδί. Είμαστε στους πρόποδες του Πάικου. Που έχει πάντα ίδια θερμοκρασία, χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ πέρα κάνει μικροκλίμα, εδώ μέσα. Και χειμώνα καλοκαίρι, εδώ στο κτήμα, έχει αυτή την θερμοκρασία που βλέπετε, που νιώθετε. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι τροπικό. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει κάτι τροπικό εδώ μέσα γενικά. Η φύση του Πάικου αναλλάσσεται. Πηγαίνεις από την Οξιά στη Βελανιδιά, από τη Βελανιδιά στο Πλατάνι, από το Πλατάνι στο Κάστανο. Η Γιώτα Παπαδοπούλου δούλευε στη Θεσσαλονίκη χταλονίστρια. Παράλληλα, είχε βιοτεχνία παραγωγής ρούχων. Εδώ και 12 χρόνια εγκατέλειψε τα πάντα και πλέον έχει ανοίξει ταβέρνα στο χωριό της. Ζω στο φανό του Δήμου Παιωνίας στο νομό Κιλκής τα τελευταία 10-12 χρόνια. Το χωριό μας έχει γύρω στους 70 μόνιμους κατοίκους, περισσότεροι είναι υπερήλικες. Εγώ είμαι 48 χρονών, είμαι η νεολαία του χωριού. Η κρίση στη δουλειά της επηρέασε την απόφασή της να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Όταν αρχίσεις να τρως τις πρώτες τρικλοποδιές, τα πρώτα πιστόλια, αρχίζεις μετά και δημιουργούνται προβλήματα. Και ένα ωραίο πρωί γίνεται ένα μπαμ και είσαι εντελώς ξεκρέμαστος. Εκεί πέρα έρχεται το χωριό. Είναι το ησυχαστήριό μας. Μέχρι τότε η ζωή της έντονη. Ένα κανονικό party animal. Πήγαινε και 3 μέρες συνεχόμενα, ξενύχτη, δουλειά. Και η προτίμηση? Μπουζούκια, αλλά τα πιο, λίγο έτσι, τα πιο άγρια μπουζούκια, όχι αυτό το που κυκλοφορεί σήμερα. Από τα μπουζούκια θα περάσει την τζαζ. Είναι η μουσική που ακούς στην ταβέρνα. Έτσι κι αλλιώς, οι αλλαγές στη ζωή της πολλές. Δεν ήμουνα γενικώς
να μου αρέσουν τα παιδιά, να είναι το σκοπός της ζωής μου να κάνω οικογένεια. Ήταν το τελευταίο πράγμα το οποίο σκεφτόμουν. Δεν ξέρω, ήρθε μόνο του, παιδιά. Η φύση σε φέρνει λίγο πιο κοντά στα πράγματα, έτσι. Και ο σύζυγός της μετανάστης Γερμανίας και κάτοικος διπλανού χωριού. Επειδή είναι από το διπλανό χωριό και ζούσε στη Γερμανία, μετά ήρθαν έτσι τα πράγματα και βρεθήκαμε εδώ πέρα. Βρεθήκατε, τα βρήκατε. Ναι, ναι, έτσι, και έτσι, όλα έτσι σημαίνουν. Δύο παιδιά, πατ κιούτ. Μπορεί ο Μίχλη να έχει σκεπάσει το πάικο, αλλά οι άνθρωποι που ζουν εδώ βλέπουν πλέον πολύ ξεκάθαρα τη ζωή τους. Το χειροκρότημα.